Θα περάσουμε και σε εκεί τώρα σε ένα θέμα που όπως εκτιμώ απασχολεί πάρα πολλούς Έλληνες. Θα έλεγα το σύνολο των Ελλήνων. Μιλάμε για τον μπέρδεμα που έχει προκύψει από την αλλαγή στον τρόπο κλίση των τηλεφωνικών αριθμών. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει τίποτα εδώ. Και πέντε μέρες δεν έχω καταφέρει να πάρω ούτε ένα τηλέφωνο. Φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό με καλέσει εδώ στο στούντιο τον υπεύθυνο αριθμοδότη του ΟΤΕ να μας λύσει το γόρδιο δεσμό αυτού του καυτού θέματος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Καψή. Θέλω να σας διακόψω τώρα ή μόλις ξεκινήσετε να μιλάτε. Θα προτιμούσα μόλις ξεκινήσω. Ωραία, ξεκινήστε τότε. Λοιπόν, κύριε Καψή, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπερδευτήκατε. Ο νέος τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Τι απλός, κύριε Πέθυνα. Αυτό είναι σπάζω κεφαλιά. Ομολογώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Καταρχάς, βάζουμε μπροστά το 2. Αυτό το έκανα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Μα πώς είναι δυνατόν. Α, είναι και παρά είναι, κοιτάξτε. Λοιπόν, έβαλα εδώ μπροστά το 2, κάλεσα το νούμερο και δεν απάντησε. Και σας ρωτώ, είναι αυτό απλός τρόπος κλήσης, κύριε Υπεύθυνε? Μα κύριε Καψή, το 2 δεν το βάζουμε εκεί. Αλλά πού το βάζουμε? Στη θέση του 0. Α, έτσι, πείτε το μας, κύριε Υπεύθυνε, ότι πρέπει να αρχίσουμε τη ζωγραφική. Θα πρέπει τώρα λοιπόν να σβήσουμε το 0 από το καντράν και να γράψουμε το 2. Και έτσι θα έχουμε 2-2 στο καντράν. Και αν εγώ τώρα ρωτώ, θέλω να πάρω τηλέφωνο με 2, ποιο από τα 2-2 θα διαλέξω? Τα έχετε κάνει μαντάρα, μου φαίνεται εκεί στον ΟΤΕ. Νομίζω πρέπει να το αναγνωρίσετε. Κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μα κύριε Καψή, ηρεμήστε. Σας παρακαλώ και ακούστε με. Ωραία, σας ακούω. Λοιπόν, θα σας το πω με παράδειγμα. Πολύ ωραία. Θέλετε να τηλεφωνήσετε παραδείγματος χάρη στο σπίτι σας. Ναι. Μέχρι προχθές, πώς θα καλούσατε τον αριθμό? Θα έπαιρνα 010, ναι. 63, 40 κτλ. Κτλ. Μπράβο. Ναι, ναι, το μπιφτέκι είναι έτοιμο. Συγγνώμη, νόμιζα ότι το είχα ήδη πάρει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ωραία, λοιπόν, τώρα αντί για 0-10, ναι. Θα καλέσουμε 2-10. 2, ναι. Εκεί μπαίνει το 2, κύριε Καψή. Ναι. Πάρτε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο για να το καταλάβετε. Θα μπαίνει. Για... Επαναλάβατε πάλι, αν θέλετε. Πάρτε το... λοιπόν. Ναι. Μπαίνει που... αντί ναι. για 0-10, ναι. Ναι. Που καλούσαμε πριν, θα καλέσουμε 2-10. Δύο φορές το 10, λέτε. 2-10. Αντί για 0-10. 2-10-20. 2-10-20. Α, 2-2, ναι, ναι. 2-10. Ναι, 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 έτσι. Ναι, ναι, okay. Λοιπόν, πάρτε με αυτόν τον τρόπο, κύριε Καψή, για να το καταλάβετε. Θα το κάνω τώρα, κύριε Πέθυνε. Ναι. 2-10-64. Ναι. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Ναι. Έλα. Σε πήραμε το νέο τρόπο. Δεν είναι δύσκολο. Ναι. Το 2 το βάζουμε πριν το νούμερο. Θα σα εξηγήσω αργότερα. Είμαι πολύ χαρούμενο που το κατάλαβα. Κλείνω γιατί κάνω ρεπορτάζ. Ναι, γεια. Λοιπόν. Πήρατε σωστά, κύριε Καψή. Ναι, ναι. Κύριε Υπεύθυνε, ναι. Εγώ ρωτάω, όχι εσείς εδώ πέρα. Επιτέλους πάντως αποκαλυφθήκατε. Τόσες μέρες το κατάτε μυστικό, λες και είναι κρατικό μυστικό. Πρέπει να κάνουμε ειδική εκπομπή για να το αποκαλύψετε. Κυρίες και κύριοι, μετά από την πολύμερη ταλαιπωρία, ο ανάλγητος ΟΤΕ επιτέλους αποκαλύπτει το μυστικό που κρυβόταν πίσω από τις νέες κλήσεις. Η αποκάλυψη έγινε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ, που κάνουμε ρεπορτάζ και είμαστε χαρούμενοι που το καταλάβαμε.